Όπω προαναγγείλαμε λοιπόν εδώ κοντά μα ο Υπουργό Προστασία του Πολίτη, ο κύριο Τάκη Θεδωρικάκο. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Έχουμε καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. πάρα πολλά θέματα να συζητήσουμε. Πάμε στο κεντρικό θέμα που έχει αναδειχθεί τι τελευταίε μέρε με την υπόθεση τη τρομοκρατία που αποκαλύφθηκε από τι υπηρεσίε σα από την Αντιτρομοκρατική και την ΑΕΠ και από ό,τι πληροφορήκαμε εκ των υστέρων και σε συνεργασία με το Ισραήλ και τι αρμόδιε υπηρεσίε εκεί. Είχαμε και τα συγχαρητήρια από τον Νετανιάχου, από τον Υπουργό Εξωτερικών κλπ. Τι βάθο έχει αυτή η υπόθεση κύριε Υπουργέ. Είναι μια σημαντική υπόθεση, στην οποία υπήρξε πράγματι πολύ καλή συνεργασία μεταξύ της Αντιτρομοκρατικής υπηρεσία Ελληνικής Αστυνομίας mm -hmm. και της Εθνικής υπηρεσία Πληροφοριών, εις γνώση της οποίας ήρθαν μια σειρά πληροφορίες. Η Αντιτρομοκρατική ξεκίνησε, οργάνωσε με πολύ συστηματικό τρόπο τις έρευνες. Για έγιναν, πόσους μήνες μιλάμε. Έγιναν εύκολο. έρευνες στην Αθήνα, mm -hmm. στη Ζάκυνθο mm -hmm. και στη Σπάρτη. Mm -hmm. Υπήρξε διερεύνηση τη ενδεχόμενη συμμετοχή σε αυτό το δίκτυο και άλλων ατόμων, όχι μόνο των δύο, οι οποίοι έχουν συλληφθεί και έχουν παραπενθεί στη δικαιοσύνη. Έχουν ταυτοποιηθεί και είναι άλλα άτομα, ένας... δηλαδή, ή όχι. Έχουν, Ψάχνουν, έχουν ελεγχθεί, Μάλιστα. αλλά επί του παρόντο για αυτού δεν, mm. αποδεικτικά... δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία συμμετοχή. Mm. Συνεπώ αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι δύο, δύο. δύο Πακιστάνοι, ναι. οι οποίοι βρίσκονταν σε επικοινωνία. Με του, ο οποίος φέρεται ότι ήταν στο Ιράν. Θέλω να το υπογραμμίσω αυτό. Μπορεί και να μην ήταν. Όταν κάποιο λέει ότι είναι εκεί, mm -hmm. είμαστε υποχρεωμένοι να λέμε φέρετε mm -hmm. ότι ναι, ήταν σωστά, εκεί. Σωστά. Γιατί δεν μπορεί να δίνουμε άλλη διάσταση εδώ, εδώ, από αυτή που έχει. Εδώ σίγουρα. Εδώ δεν είναι. οι έρευνε συ... συνεχίζονται. Ναι. Όχι, δεν φαίνεται ότι υπάρχει Δεν ότι είναι εγκέφαλος Εδώ πέρα ναι. οι έρευνε συνεχίζονται. Σχέση με θέλουμε, άλλα άτομα στην Ελλάδα. Θέλουμε να είμαστε όχι σίγουροι. Όχι ο του και Έλληνε μπορεί να υπάρχει. Όχι, μέχρι στιγμή δεν έχει διαπιστωθεί κάτι τέτοιο. Mm. Αλλά ε, ε, ευρήματα έχετε δει. Προφανώ υπάρχουν, Όχι πέρα από τα κινητά, λέω. Προφανώς Ρωτάει πάλι, ας και σήμερα η εφημερίδα των συντακτών. Το, το αμφισβητεί το θέμα η εφημερίδα των συντακτών. Και εγώ νόμο, θέλω να σα πω κάτι. Και λέει, ένα λεπτό να πω τι λέει, ναι, κύριε ναι, ναι, Υπουργέ. Εδώ μιλάτε για οπερέτα. Εδώ λοιπόν. Οι τρύπε τη τρομοκρατική οπερέτα, λέει. Το χαρακτηρίζει οπερέτα και μέσα αναφέρει γιατί οι αρχέ δεν περίμεναν να βρουν όπλα εκρηκτικά ή κάποια γιαφκά πριν κάνουν συλλήψει, Πώ γίνεται η Πακιστανία από τη Σαργάδα που είναι λέει Σιουνίτε να εμφανίζονται ω Πώς Πώ γίνεται να σχεδιάζει ένα χτύπημα κατά συμφερόντων τρίτη χώρα χωρί δίκτυο με εξασφαλισμένη ροή χρήματο ή και όπλα, Αυτό που σα ρώτησα και πριν, Δηλαδή υπήρχε συνεργασία στην Ελλάδα Κύριε με Φων... το έγκλημα το ποινικό, με άλλου τρομοκράτε δικού μα, Δεν ξέρω, Η Εφημερίδα ναι. και διάφοροι άλλοι, mm -hmm. και άλλοι σε δρόμος. μία προεκλογική περίοδο. Mm -hmm κάνουν ένα λάθος το οποίο είναι πρωτοφανές και απαράδεκτο. Με την εθνική ασφάλεια και με την διεθνή εικόνα και αξιοπιστία της χώρας, δεν μπορεί να παίζει κανείς Μες. για μια χούφτα ψήφου του ΣΥΡΙΖΑ, Μες. για να τελειώνει η ιστορία. Και ελπίζω, η και, πιστεύω, δηλαδή. και ελπίζω και πιστεύω αυτά που γράφει η εφημερίδα, να μην απηχούν τις απόψεις αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι δεμένη η υπόθεση. Πώς, πρόκειται για ση, απολύτως, Πρόκειται για σημαντική, πολύ σημαντική υπόθεση. Mm -hmm. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν ως στόχους συγκεκριμένα σημεία στην Αθήνα εβραϊκού Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Mm -hmm. Εξού όπως αντιλαμβάνεστε και τα συγχαρητήρια Βεβαίω. του κυρίου Δηλαδή, θα είχαμε μεγελειώλετε στην Αθήνα. Στην πραγματικότητα. Πήγαιναν να οργανώσουν κάτι τέτοιο και αυτό απεφεύχθη Μάλιστα. διότι ετέθησαν εγκαίρω στο στόχαστρο των υπηρεσιών των αρχών ασφαλεία τη χώρα. Mm -hmm. Βρέθηκαν οι αποδείξει, έχουν συλληφθεί, έχουν οδηγηθεί ενώπιον τη δικαιοσύνη. Ο μόνο που κρίνει από εδώ και πέρα την εικόνα του είναι η ποινική δικαιοσύνη τη χώρα. Mm -hmm. Το κίνητρό του φαίνεται ότι ήταν οικονομικό και όχι κάτι άλλο. Mm -hmm. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γάλλε συλλήψει αναμένω, κύριε, κύριε. Πρωθυπουργέ. Περιμένουμε άλλε άλλες συλλήψεις. Δεν μπορώ να το αποκλείσω, δεν θέλω να το προκαταλάβω σε καμία περίπτωση. Η έρευνα θα συνεχιστεί Συγνώμη, γιατί θα θέλουμε θα να είμαστε για να βέβαιοι λεφτά. για οτιδήποτε. Mm. Θα προκαλούσαν ναι, Οικονομικό κίνητρο. Για οικονομικό για να κίνητρο. Να οικονομικό κίνητρο είχαν. Λέβαια. Λέβαια. Είχαν οικονομικό κίνητρο. Έτσι τους στρατολόγησαν. Του έταξαν λεφτά, δηλαδή, έτσι έγινε οι η στρατολογική. Οικονομικό κίνητρο, επαναλαμβάνω, κύριε Παυλόπουλε. Και πιστεύω ότι το γεγονό αυτό αναδεικνύει ότι η Ελλάδα είναι ένα ασφαλή προορισμό. Αντιλαμβάνεστε ότι κανεί δεν πηγαίνει πουθενά για τουρισμό, εάν δεν αισθάνεται ασφαλή. Mm -hmm. Φέτο αναμένουμε να υπάρξει νέο ρεκόρ τουριστικών έτσι, ροών στην πατρίδα μα, και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, αισιόδοξο νέο και ευχάριστο νέο για όλου του Έλληνε. Και πρέπει και αυτό κάνουμε να διαφυλάξουμε την εικόνα ασφαλεία τη χώρα ω κόρη νοφθαλμού. Αυτό είναι ο λόγο που πέραν αυτών των αυτονόητων δράσεων στέλνουμε και 1.200 αστυνομικού μα στα αεροδρόμια όλη τη χώρα, ιδιαίτερα στο Ελευθέρω Βενιζέλο. Γιατί, γιατί η παρουσία, η αστυνομική παρουσία, το, ε, το γνωρίζουμε όλοι και από τα Φυγεία ταξίδια που κανένα. έχουμε όλοι στο Μεγα... εξωτερικό. Όταν βλέπει το αστυνομικό, ποτερική. αισθάνεσαι πολύ πιο ασφαλή. Mm. Αλλά και για να διευκολύνουν του ελέγχου διαβατηρίων, mm. πέρσι το Βενιζέλο Επομένως... ήταν το καλύτερο αεροδρόμιο, γιατί δεν είχε καθυστερήσει σε αντίθεση με το Βενιζέλο. Επομένω, κύριε μιλάμε για μια βαριά υπόθεση και μια μεγάλη επιτυχία εκ των πραγμάτων των ελληνικών αρχών. Το αφήνουμε στην άκρη, περιμένουμε αν υπάρχουν κάποιε εξελίξει. Και σα πάμε στον Εύρο, γιατί είναι μεγάλο το θέμα που αναδεικνύεται και εκεί. Αύριο θα βρεθείτε και με τον Πρωθυπουργό. Θα μιλήσουμε για την επέκταση του Εύρου, όμω, του φράχτη. Όμω, έχουμε από, την Ευρωπαϊκή, από, την, από το Ευρωκοινοβούλιο ένα θέμα που αναδείχθηκε χθε από τον κύριο Παπαδημούλη. Κατατέθηκε εκεί μια τροπολογία και ψηφίστηκε από ό,τι φαίνεται και σχετικά οριζόντια, θα έλεγα, που κόβει τα χρήματα τελικά για την επέκταση ή για την δημιουργία φραχτών και τείχων στα εξωτερικά σύνορα τη Ευρώπη. Εσεί έχετε πει ο Πρωθυπουργό και εσεί ότι με ή χωρί την Ευρώπη, εμεί θα το κάνουμε. Είμαστε βίσχυườn... αποφασισμένοι να κάνουμε το τεχνητό εμπόδιο στο σύνολο του συνόρου μα με την Τουρκία κατά μήκο του ποταμού Εύρου, τα οποία είναι και σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τουρκία. Πρακτικά αυτό είναι εφικτό να γίνει σε 140 χιλιόμετρα. Έχουν φτιαχτεί 37,5. Προχωράμε σε άλλα 35. Αύριο, με τον Πρωθυπουργό τη χώρα, θα είμαστε εκεί για να υπογράψουμε τη σύμβαση με την κοινοπραξία των εταιριών Ανεξάρτητα που θα κατασκευάσει τα 35 χιλιόμετρα. Ναι. Τα 35 χιλιόμετρα είναι προγραμματισμένα mm -hmm. να χρηματοδοτηθούν από τον Εθνικό Προπολογισμό με 100 εκατομμύρια ευρώ. Mm -hmm. Έχουμε δώσει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μάχε ναι. στην Ευρώπη σε όλα τα επίπεδα. Ο Πρωθυπουργό, οι Υπουργοί όλοι μα προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η υπόλοιπη επέκταση του φράχτη. Το θέλουμε αυτό το φράχτη, κύριε Υπουργέ. Ή τουλάχιστον να χρηματοδοτηθούν Έχουμε τα, τα ψηφιακά, στην τα ψηφιακά Ωραία. μέσα με τα οποία παρατηρούμε. Σύμφωνε. Θέλουμε το φράχτη γιατί είναι το πιο αποτελεσματικό μέσο προστασίας των συνόρων mm -hmm. από την παράνομη εισβολή των παρανόμων μεταναστών. Mm -hmm. Τώρα, αναφερθήκατε στο ψήφισμα και στην uh, στάση του κυρίου Παπαδημούλη. Ναι. Θέλω να σας πω τα εξής. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ Υιοθετεί τη στάση του κυρίου Παπαδημούλη, mm. παίρνει μια απαράδεκτη, κατά τη γνώμη μου, θέση σε ένα πολύ κρίσιμο θέμα ασφαλεία mm -hmm. και απλώς είναι σταθερός στη λογική του. Mm -hmm. Στη θάλασσα δεν υπάρχουν σύνορα, αλλά και στη στεριά που υπάρχουν τα αφήνουμε mm -hmm. να είναι ξέφραγο αμπέλι. Αυτή ήταν η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Θα πρέπει να έχει διδαχθεί και να διορθώσει τα λάθη του. Mm -hmm. Εάν λοιπόν κρατήσουν τον κύριο Παπαδημούλη στο ΣΥΡΙΖΑ που κάνει αυτέ τι προτάσει, σημαίνει. Ότι υιοθετούν αυτή τη συμπεριφορά, και υιοθετούν αυτέ τι θέσει. Προτείνω να το απομακρυνθούν. Πολ... Ξέρετε γιατί το λέω αυτό. Προσφάτω είχα βρεθεί σε μία συζήτηση με την κάθε Λιναρμόδια και πολύ σημαντικό τέλοχο τη συζήτηση, την κυρία Γεροβασίλη. Παρά την ευγενή αλλά επίμονη προσπάθειά μου, δεν πήρα μία απάντηση ξεκάθαρη πώ τοποθετούνται ακριβώ στο θέμα του φράχτη. Αλλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ mm. έχουν πει άλλε κουβέντε ότι θέλουν να τον γκρεμίσουν το φράχτη αν έρθουν κοντά Υπό στην κυβέρνηση. έχει πει ότι γίνεται θέμα διεθνού νομιμότητα. Ναι. Mm -hmm. Έχουν πει λοιπόν yeah, έχουν το... πει βαριά yeah, πράγματα. Yeah, yeah. Και χθε ο κ. Παπαδημούλη έκανε αυτό. Ο κ. Παπαδημούλη έπρεπε να εκδιωχθεί από το ΣΥΡΙΖΑ. Mm -hmm. Αλλά εάν δεν τον εκδιώκει ο ΣΥΡΙΖΑ, σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υιοθετεί πλήρω αυτή τη θέση. Mm -hmm. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ, η αξιωματική αντιπολίτευση, αφήνει απροστάτευτα ξανά τα σύνορα τη χώρα. Και κρατά μία συμπεριφορά η οποία είναι τεράστιο πρόβλημα κύριε, για την κύριε, ασφάλεια και την αντιμετώπιση τη παράνομη μετανάστευση. Να, για... να στον ουσία, το δίνουμε και στην ουσία. Ένα κομμάτι είναι το πολιτικό αυτό που περιγράφεται για το αν ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να, 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 να απαντήσει καθαρά εξάστενα τι θα κάνει με το φράχτη. Και αν τον θέλει το φράχτη. ή αν θέλει να τον, να τον αφήσει να, ε, να, ε, ε, να Από Αυτά που κάνει ο κ. Παπαδημούλη είναι ξεκάθαρο πάντω θέλει. Εσύ. να το εξή. Η χώρα μα έχει δεχθεί ποτέ ε, όχληση, πίεση, καταγγελία. Ε, 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 για παραβίαση της διεθνούς νομιμότητας σε σχέση με το φράχτη. Εδώ, εδώ, εδώ ήμασταν και πάλι <coughs> το καλοκαίρι, ναι, ναι. κύριε Παυλόπουλο και κύριε Οικονόμου, ναι, ναι. όταν είχαν βγάλει το παραμύθι με τους 38 και την περίφημη πεντάχρονη νεκρή ναι, ναι. Μαρία, η οποία ναι. δεν υπήρξε ποτέ. Ναι, ναι. Οργανώνουν κατακύματα συκοφαντικές επιθέσεις σε βάρος της χώρας μας, mm -hmm. σε βάρος των αρχών ασφαλείας. Σε βάρο των ακριτών μα, των αστυνομικών και των στρατιωτών που φυλάνε τα σύνορά μα, mm -hmm. προκειμένου να δημιουργήσουν συνθήκε άσχημη εικόνα για την Ελλάδα σε διεθνέ επίπεδο και δίθεν παραβίαση του διεθνού δικαίου. Mm -hmm. Η Ελλάδα υπερασπίζεται το διεθνέ δίκαιο, υπερασπίζεται την ανθρώπινη ζωή. Mm -hmm. Οι ακρίτε μα εκεί πάνω έχουν σώσει πολλέ χιλιάδε μεταναστών που το χειμώνα του έχουν πετάξει μέσα στον Εύρο για να περάσουν κολυμπώντα απέναντι. Αλλά είναι ξεκάθαρη και απόλυτη η απόφασή μα και η προτεραιότητά μα. Να φυλάμε τα σύνορά μα. Ναι. Το 22 αποτρέψαμε 265.000 ανθρώπου. Πώ ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ να του αφήσουμε να έχουν μπει παράνομα στην Ελλάδα, να μην ξέρουμε ούτε Αυτοί καν τι. είναι. Προσπάθησαν να μπουν στη χώρα 265.000 265. άνθρωποι. Σε μια τεράστια απειλή ασφαλεία για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Κύριε Υπουργέ, ρωτάνε εδώ φίλοι, φίλοι ρωτάνε ακρίτε εδώ, αυτό. εάν και πότε θα βγει προκήρυξη για σύνοριοφύλακε σε Καβάλα και Ροδόπη. Είναι 150 που έχουμε ανακύλει και είναι σε εξέλιξη διαδικασίες. η διαδικασία. Η απόφαση, ωραία. το ψήφισμα που λέει ο κύριο Παπαδημούλη. Ε, με τι ψήφου και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο. Όχι του Ευρωπαϊκού, Όχι το Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο. Κάποιο Κύριος... μπορεί Κύριος... να ήταν. Ο κύριο Παπαδημούλη λέει ότι ψήφισε και μέρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο. Ναι, είπα κάποιοι. Ναι, ναι, είπα κάποιοι. κάποιοι. το Ευρωπαϊκό ε, Λαϊκό Κόμμα. Το θέμα κόμμα. κάνουν οι Έλληνε. Ναι, ναι. 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 Να σα πω κάτι. Το θέμα, κύριε Παυλόπουλο, είναι εμεί ω Έλληνε το θέλουμε ή δεν το θέλουμε. Όχι ε, βέβαια. Κι να μα δεσμεύσει. Καθόλου. Κι να μα δεσμεύσει. Ενείς είναι συνέχει, είναι συνέχει, ξεκάθαρη θα... η απόφαση του Πρωθυπουργού και τη yeah. ελληνική κυβέρνηση. Yeah. Θα ολοκληρώσουμε την κατασκευή του φράχτη κατά μήκο όλου του ποταμού Εύρου. Γιατί αυτή είναι η προπόθεση ασφαλεία. Mm. Γιατί με την ασφάλεια τη Ελλάδα και την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών δεν παίζουμε. Κύριε Υπουργέ, μία κουβέντα και για την κατάληψη που είχαμε στην Πριτανία του Πανεπιστημίου. Είχαμε μια επιχείρηση εκεί τη αστυνομία σήμερα. Ναι, ήταν, yeah. ήταν κάποια άτομα τα οποία εδώ και πάρα πολλέ ημέρε είχαν καταλάβει την Πριτανία του Πανεπιστημίου και προφανώ αυτό και ναι. ήταν Μάλιστα. πρόβλημα. Είχαμε συζητήσει Πόσα με τον είναι κύριο. Δέκα, δέκα άτομα. Δεν, δεν, δεν έχει υπάρξει κάτι. Μην, ναι, ναι. Πήγε η αστυνομία και από Του απομάκρυνε και έλειξε. Ναι, λέτε. Τέλος. ναι, ναι. Ρωτάνε επίση οι φίλοι ούτε, εδώ. Ούτε, κατασκευ... ούτε, ούτε καταστροφέ έχουν υπάρξει, ούτε τίποτα. Μάλιστα. Αποδόθηκε ξανά το κτίριο και οι αίθουσε στην Βρυτανία για να συνεχίσουν. Μα ρωτάνε φίλοι αστυνομικοί εδώ από τη Δία αν θα υπάρξει κάποια μέρημνα και για αυτού. Μάλλον από ό,τι κατάλαβα, οικονομική λένε τα παιδιά. Για του αστυνομικού μα, καταρχήν, οφείλουμε mm -hmm. να κάνουμε τα πάντα για όλου του αστυνομικού. Ναι. Τα παιδιά τη Δία ασφαλώ κάνουν μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά. Είναι η αιχμή του δώρα του στι άμεσε mm -hmm. δράσεις τη ελληνική αστυνομία και του στηρίζουμε με όλες μα τι δυνάμει. Παραμονέ των Χριστουγέννων, δώσαμε το οριζόντιο επίδομα των 600 ευρώ σε όλου του αστυνομικού, σε μια στοιχειώδη συμβολική mm -hmm. αλλά και ουσιαστική αναγνώριση τεράστια προσφορά και του έργου που έχουν πραγματοποιήσει όλο αυτόν τον καιρό mm -hmm. και μαζί. Κάνουμε την προσπάθεια και πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια, δηλαδή την επόμενη τετραετία, θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε ουσιαστικά, να κάνουμε πράξη το επίδομα επικίνδυνοτητα, γιατί δεν πιστεύω ότι υπάρχει λογικό άνθρωπο σε αυτόν τον κόσμο που να μην παραδέχεται ναι, ότι το επάγγελμα του αστυνομικού είναι επικίνδυνο. Άρα, το λέτε για την επόμενη τετραετία θέλω να... θα μπει το επίδομα επικίνδυνοτητα στα. Θέλω να πιστεύω ότι είμαστε σε θέση να το αντιμετωπίσουμε. Τάξη και ασφάλεια θα έχουμε όπω είχατε υποσχεθεί από το 19. Τάξη και ασφάλεια αγωνιζόμαστε κάθε ημέρα για Γιατί να σας έχουμε. σα λέω ότι δεν το έχετε πετύχει. Εντάξει. Ε, πρέπει λέει... να ξέρετε κάτι κύριε Παυλόπουλε, και εσεί ω δημοσιογράφοι. Αλλά η αντιπολίτευση δεν ξέρει τι θέλει βασικά. Και μπροστά στι εκλογέ θα πούν mm. τα πάντα όλα. Μήπω διασώσουν την uh, πελατεία του. Αλλά πιστεύω ότι ο κάθε πολίτη κάνει τη συγκρίση του. Mm -hmm. Ποιο ήταν το επίπεδο ασφαλεία και αντιμετώπιση εγκληματικότητα και η θωράκιση των συνόρων επί Νέα Δημοκρατία και ποια ήταν mm. επί σύνορα. Επισύριζα, ο... το δόγμα που ακολουθούνταν στο Υπουργείο Δημοσία Τάξεω, αγαπητοί κύριοι, το θυμόμαστε όλοι, αντιμετωπίστε την εγκληματικότητα εάν κάποιο μπει μέσα στο σπίτι σα να κάνετε ότι κοιμάστε. Αυτό είχε πει ο προκάτοχό μου, ο κύριο Τόσκα. Ποια είναι η σημερινή πραγματικότητα, 3.500 αστυνομικοί περιπολούν κάθε μέρα στου δρόμου του Λεκανοπεδίου Αττική. Πρόσφατα στείλαμε 600, αυξήθηκαν κατά 80 οι Δίνουμε μάχη κάθε μέρα με την εγκληματικότητα και δεν πρόκειται Μες. να σταματήσουμε να το κάνουμε. Δίνουμε εδώ, κύριε Υπουργέ, δεν έχουμε άλλο Είναι. χρόνο. Σα ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα Καλή ξαναπούμε. Καλή σα μέρα. Η υπόθεση του φράχτη θα, είναι ένα αυτά λοιπόν, που θα χειριαστεί.